Σόνας προσπαθεί τον άξονα και τώρα από την αριστερή του πτέρυγα. Με τον Μανουσάκη, ο οποίος έχει περάσει, θα κάνει και ένα ξαφνικό σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Δερμιτζάκη. Αυτή η επεδίωξη του επιθετικού του Κρουσόνα να κάνει κάτι καλό. Αρχίζει το εκτελεί. Και ο Παγουζόνα θα κρατήσει και θα προσπαθήσει να βρει τον τρόπο να βγει μπροστά. Ο Γιαννάκης με τον Μανουσάκη, ο οποίος είναι κινητικός, δεν έχει βρει όμως τον δρόμο προς την αντίπαλη περιοχή μέχρι στιγμής. Τώρα αλλαγή της μπάλας. Ο Μανουσάκης, η μπάλα στον Κομνηνό, θα κοπεί. Θέλει να βγει μπροστά ο Μπρουσέλης. Ο Περογαβράκης τώρα, ο οποίος είναι μόνος του εκεί, θα κερδίσει το φάουλ. Δεν θα επαναφέρει εκείνος, θα επαναφέρει ο λογοθέτης. Τώρα θα το κάνει. Σε επαφή ο Μανουσάκης πρώτος με την μπάλα. Συνέχεια μονομαχίες με τον Ανογιαννάκη. Συνέχεια να δίνει στον Χίζη. Μανουσάκης, ο οποίος είναι κινητικός. Και τον πάω Κρουσόνα να ψάχνει κάτι καλό. Είναι πάρα πολύ δυνατή η μπαλιακή για τον Μποχόνι. Δεν θα μπορούσε καμία περίπτωση. Τον Κρουσόνα, όπως έγινε σε αρκετές περιπτώσεις το πρώτο μέρος, ελέγχει την κατάσταση, είναι μπροστά στο σκορ και διατηρεί αυτό το μικρό προβάδισμα μέχρι στιγμής, χωρίς, παραλαμβάνω, να έχει απειληθεί στο δεύτερο ημίχρονο από τον Κρουσόνα. Αντίθετα, αυτός είναι που κυνηγάει περισσότερο ένα τρίτο γκολ για να... Εδώ τώρα έχουμε ένα φάουλ σε καλό σημείο μετά την ωραία ενέργεια του Μανουσάκη, ο οποίος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Θα κερδίσει αυτό το φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση, είτε για απευθείας χτύπημα, είτε για να έρθει η μπάλα στην περιοχή του Όφη και να βάλει πάρα πολύ δύσκολα στον Γιάννη Δερμιτζάκη. Για να δούμε, η μπάλα τώρα στείνει το σωστό σημείο από τον κύριο Κοκκινάκη. Αστηθεί και το τείχος μέχρι...